Να θυμίσω λίγο ότι όταν είχε έρθει η εισήγηση από το τμήμα το υπεύθυνο από το τμήμα προμηθειών όσον αφορά τη διαγωνιστική διαδικασία, είχε έρθει πάλι όπως ακριβώς σήμερα. Τυπική επανέκριση της Επιτροπής Διαγωνισμού και Παραλαβής. Λίγο να ολοκληρώσω. Ναι. Και είχα πει τότε, μήπως, παιδιά, επειδή είναι καινούργια διαγωνιστική διαδικασία, θα πρέπει να ορίσουμε εξ αρχής τα μέλη. Έγινε ένα πεντάλεπτο τηλέφωνο από εδώ από εκεί. Υπάρχουν αυτά ανερτημένα στα βίντεο. Και είχατε πει σε πρώτη φάση ότι όχι, έτσι πρέπει να περάσει. Εγώ λέω δεν έχουμε καμία απολύτως αντίρρηση, παρόλο που ήρθε μία-δύο-τρεις μέρες πριν, 10 μέρες πριν το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών. Δηλαδή ο διαγωνισμός πρέπει να είναι στον αέρα. Και καλοπροαίρετα ψηφίσαμε ομόφωνα την όποια εισήγηση. Μετά από δύο μέρες έπεσε ένα τηλέφωνο και είπατε είχατε δίκιο και άλλαξε. Και έχουμε αυτή την απόφαση. Έχουμε αυτή την απόφαση που λέει. Η απόφαση που λέει. Απόφαση 307 του 2015 που ουσιαστικά λέει τυπική επανέγκριση του διαγωνισμού είναι μια εισήγηση αυτή που είχε έρθει από το Τμήμα Προμηθειών και τελικά η απόφαση είναι, εγώ τουλάχιστον έχω τη δεύτερη ορθή επανάληψη, γιατί προσέξτε τώρα. Σήμερα έχουμε μια εισήγηση από, πάλι από τέτοιο που λέει τυπική επανέγκριση ενός διαγωνισμού. Είπατε κύριε Κοτούλα ότι η Επιτροπή είναι για το 2017. Προσέξτε. Τι λέμε. Είπατε. Ναι. Γιατί έχει μέσα την Επιτροπή διαγωνισμού. Έγινε ο διαγωνισμός. Κύριε Κοντούλα, αφήστε να ολοκληρώσω. Λοιπόν, σήμερα έχουμε μια εισήγηση με ημερομηνία 14/9 προς Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας. Λέει τυπική επανέκριση σύστασης επιτροπών διενέργειας διεθνούς διαγωνισμού. Ο διαγωνισμός έχει διενεργηθεί. Γιατί τον έχει μέσα. Λέμε, αν θέλουμε να ανανεώσουμε. Είναι εκ του περισσού. Αν υποτίθεται ότι ανανεώνουμε, θα πρέπει να βγει. Ωραία. Και ένα δεύτερο, βλέπουμε εδώ γιατί, προσέξτε, έχει. Έχει δύο ορθές επανάληψη. Εδώ στην εισήγηση της υπηρεσίας έχει την πρώτη ορθή επανάληψη, η οποία είναι 15/10 του 2017 και λέει ως προς τους βαθμούς των υπαλλήλων. Με το ίδιο ΑΔΑ. Δεν ξέρω, ορθές επανάληψη γίνονται με το ίδιο ΑΔΑ. Με το ίδιο. Εγώ έχω μια ορθή επανάληψη γιατί μπήκα χθες στο ΑΔΑ και έβγαλα και λέει δεύτερη ορθή επανάληψη, πάλι ως προς τους βαθμούς, 20/10. Βλέπουμε σήμερα λοιπόν, λέτε ο κύριος Κάτανας είπε ότι το ζητάει η διαχειριστική αρχή. Η Επιτροπή είχε την δεν είναι ετήσια η Επιτροπή Διαγωνισμού, όπως είναι αυτές. Λοιπόν, είχαμε ένα διεθνή διαγωνισμό, ο οποίος ήταν πολύπαθος, να μην αναφερθούμε στο ιστορικό, και ορίσαμε μια Επιτροπή Διαγωνισμού και Επιτροπή Παραλαβής. Ωραία. Και η Επιτροπή Παραλαβής. Έχει χρονικό ορίζοντα αυτή η Επιτροπή, είναι ειδική Επιτροπή για το πολυμηχάνημα. Δεν λέει πουθενά στην πρώτη απόφαση ότι η Επιτροπή αυτή είναι για το έτος 2018. Προσέξτε, κύριε Αναγνώστου. Σήμερα έχουμε μια εισήγηση λοιπόν, που έχει πάλι λάθος τους βαθμούς. Δέστε τους βαθμούς πώς έχει. Πάλι Δέλτα και Έψιλον και Ζήτα και. Δέστε το, λέει. Ο Παπομνημονίδης, ο Γιάννης έχει βαθμό Δέλτα. Αυτή δεν είναι η εισήγηση που έχουμε σήμερα να περάσουμε. Δεν είναι, προσέξτε, δεν βοηθάτε στη διαδικασία. Εδώ έχει γίνει δεύτερη ορθή επανάληψη. Αυτός ο Πνεμονίδης έχει βαθμό Α. Ο Πνεμονίδης έχει βαθμό Α. Ο Παπαδόπουλος, ο Σταύρος έχει βαθμό Β. Δεν έχει Ε. Είχε από το 2017, κύριε Κοντούλα, είχε έρθει λάθος η εισήγηση με τους βαθμούς. Πέραν το ότι είχε και έρθει λάθος η εισήγηση ως εισήγηση. Τώρα σήμερα έχουμε μια επανέγκριση και των δύο επιτροπών. Η Κυριακή του Κάλλη να ξαναναφέρω ότι είναι σε ειδική άδεια, δεν υπάρχει. Οπότε πρέπει να εξαιρεθεί από τους, τέτοιους. Και τέλος πάντων, εμείς για να ψηφίσουμε αυτή την ενέργεια, δεν ξέρω γιατί έρχεται. Είναι εκ του περισσού. Είναι μια επιτροπή η οποία θέλω να έχω ένα χαρτί. Είτε από νομικό σύμβουλο τον κύριο Μοσχάκη, είτε από τη διαχειριστική αρχή που να λέει ότι ξέρετε υπάρχει ο κίνδυνος, γιατί η επιτροπή αυτή σίγουρα ισχύει και για το 18. Γιατί αν δεν ισχύει για το 18, τότε η επιτροπή διαγωνισμού που έκανε το διαγωνισμό, άρα και ο διαγωνισμός είναι όλος στον αέρα. Είπατε στην αρχή, είπατε, όχι, προσέξτε, είναι δύο επιτροπές εδώ. Είπατε ότι η επιτροπή υπάρχει και το 17 και ότι για το 18 υπάρχει ένα θέμα. Η επιτροπή διαγωνισμού λοιπόν η οποία ισχύει σήμερα. Άρα δεν πρέπει να υπάρχει μέσα. Πρέπει να υπάρχει. Γιατί υπάρχει. Λέω γιατί υπάρχει, γιατί δεν να μας πείτε. Και είναι και με λάθος βαθμούς. Γιατί, δέστε λίγο, αυτή είναι η δεύτερη ορθή επανάληψη που έγινε. Αυτή είναι η. Θα πάρουμε την κυρία Νάτσου απλά να συμπληρώσω κάτι. Κάτι. Ο του διαγωνισμού έρχεται εκ του περισσού. Δεν είχα ωφέλη η Επιτροπή Διαγωνισμού. Το πρωί επικοινώνησε η κυρία Ζημπηλιάδου μαζί μου. Και το δέχτηκε ότι όντως έγινε έτοιμα τη διαχειριστική αρχή, γιατί συζητήσαμε και τα λοιπά. Μίλησε και ίδια με τη διαχειριστική αρχή. Τώρα. Αυτό μίλησα και με την κυρία Νάτσου και οι τρεις μας και εγώ και με την κυρία Νάτσου και με την κυρία Ζημπλιάδου
και, και όντως η διαχειριστική αρχή κάθε φορά για τυπικούς λόγους ζητάει μια τυπική επανέγκριση της Επιτροπής όταν αλλάζει η χρονιά. Παραλαβείς. Αυτό είναι. Πότε αλλάξε η χρονιά. Ρε, να μην λέμε, ότι να είναι. Να μην λέμε ότι. Το 18 του Φλεβάρι βγήκε ο ανάπτυξη. Ό,τι να είναι δεν λέμε. Εμείς το καταψηφίζουμε με την έννοια πρέπει να υπάρχει. Άμα λέτε για το 17, προσέξτε γιατί βάζετε σε κίνδυνο τη διαγωνιστική διαδικασία. Τώρα τι έχουμε. Πόσο Σεπτεμβρίου έχουμε σήμερα, παιδιά. Έχουμε 17 Σεπτεμβρίου. Η παραλαβή θα γίνει τον Οκτώβριο, ναι ή όχι. Θα γίνει πρώτο ο Θεός. Πρώτο. Επιτροπή διαγωνισμού και με ανάδοχο 16 Φεβρουαρίου έχουμε. Τέλος. Τέλος στη διαγωνιστική διαδικασία. Ανεξάρτητα αν είναι πολύπαθο ή όχι. Πάμε λοιπόν. Ο ανάδοχος πρέπει να φέρει το μηχάνημα, το πολυμηχάνημα μέχρι 16 Οκτωβρίου. 16 Οκτωβρίου. Επειδή προκύπτουν διάφορα προβλήματα τώρα, μην αναφερθούμε σε διάφορα προβλήματα που προκύπτουν στην Καστοριά, θα τα μάθει ο Δημήτρης όταν πάει εκεί. Ζητήθηκε από τη διαχειριστική τυπική επανέγκριση επιτροπής παραλαβής. Το διαγωνισμό είναι εκ του περισσού, είναι δεδομένο ότι είναι εκ του περισσού. Έτσι ακριβώς. Θα το μάθουμε πώς θα αποφασίσουμε. Τι εννοείται. Μα το διαγωνισμό δεν χρειάζεται, έχουμε ανάδοχο. Το συζητάμε. Η επιτροπή του διαγωνισμού δεν χρειάζεται, μα έχουμε ανάδοχο. Μέχρι 16 Οκτωβρίου οφείλει η επιτροπή παραλαβής, θα παραλάβει εάν και εφόσον έρθει. Θεωρώ ότι θα έρθει, σταματώ εκεί. Ο ανάδοχος, αν ζητήσει παράταση, που μέχρι στιγμής δεν έχει ζητήσει, έχει το δικαίωμα να το κάνει 5 μέρες πριν από τη λήξη αυτής της 16ης Οκτωβρίου. Οι επιτροπές, εφόσον άλλαξαν 3 φορές, γιατί ήρθε και στις 30 δεκάτου αίτημα, ήρθε και στις 15. Στις 30 δεκάτου ήρθε το αίτημα, άλλαξε στις 15 του 17. Στις 15 δεκάτου βάλαμε την επιτροπή και στις 16 άνοιγε η προσφορά. Οι επιτροπές δεν έχουν ευθύνη και για την όλη ενέργεια του διαγωνισμού που τρέχει, όταν αλλάζουν οι επιτροπές. Στην στιγμή που θα αρχίσει να ανοίγει τους κακέους και μετά. Ωραία, και γιατί άλλαζαν συνέχεια οι επιτροπές. Μην το κάνουμε. Περίμενε λίγο. Και μέχρι το 10. Κάτσε να δούμε. Κύριε Κοντούλα, Γιάννη, ένα λεπτό. Γιάννη. Να ρωτήσω κάτι άλλο εγώ. Εμείς σήμερα παίρνουμε την απόφαση καλοπροαίρετα, έτσι. Αν το μηχάνημα δεν παρθεί μέσα στο 2018, το 19 θα ξαναπάρουμε απόφαση για την καινούργια επιτροπή. Όχι, δεν βάζω υποθετικό, είναι πολύ πιθανό. Εγώ σας λέω το μηχάνημα θα έρθει. Ό,τι ρωτάω. Ό,τι ρωτάω, αφού φέρετε μια εισήγηση και λέτε ότι το 17. Εάν το δείτε ότι δεν έρχεται, ελάτε κυρία Σαββόπουλε. Εάν δεν έρθει ως τις 11 Οκτωβρίου που θα έρθει ανάδοχος να ζητήσει, αν ζητήσει παράταση, τότε συζητάμε. Λοιπόν, όχι, δεν συζητάμε και δεν είναι απάντηση αυτή, κύριε Κούντουλα. Αν δεν ξέρετε, μισό λεπτό. Εάν δεν έρθει. Αν δεν ξέρετε, ρωτάω. Αυτό μην το λέτε. Τι λέτε τώρα. Λέω. Σήμερα παίρνουμε ομόφωνα την απόφαση και συγκροτούμε εκ νέου την ίδια επιτροπή παραλαβής. Και το μηχάνημα τελικά, για τέλος πάντων κάποιες δυσκολίες του αναδόχου, δεν το παίρνουμε μέσα στο 18. Το 19 θα χρειαστεί νέα απόφαση για συγκρότηση επιτροπής. Παντού ευθέως, εάν δεν το πάρουμε, το συζητάμε. Κάνω μια ερώτηση εγώ. Σε παρακαλώ, Δημήτρη. Να ρωτήσω εγώ μια, να κάνω εγώ μια ερώτηση. Με βάση τη σύμβαση. Αφήστε το μηχάνημα. Ξεχάστε το μηχάνημα. Αν γενικά το οποιοδήποτε πράγμα είναι να παραλάβουμε στο 18, ξεχάστε το μηχάνημα. Κάνουμε μια ερώτηση για να ξέρουμε γενικά τι ισχύει. Ναι. Αν κάτι που είναι να το παραλάβουμε το 18, ξεχάστε το μηχάνημα. Δεν το πάρουμε το 18 και το πάρουμε το 19. Αλλά κάνουμε καινούργια επιτροπή. Όχι. Ξεχάστε το μηχάνημα. Όχι. Μα είναι ξεκάθαρο ο διευθυντής, κύριε Γιάννη Τζόνη. Ναι, το ζητάνε. Υπάρχει έγγραφο, το ζητάνε με το στόμα. Το ζητάνε. Πώς το ζητάνε. Θα σεβαστείτε λίγο τον χρόνο του άλλου. Δεν σας διέκοψα. Λοιπόν, δεν έχουμε απολύτως τίποτα και όπως είδατε στις προηγούμενες επιτροπές ψηφίσαμε. Θεωρούμε λοιπόν σήμερα ότι η εισήγηση είναι, πέραν του ότι είναι λάθος, γιατί έχει λάθος την ορθή επανάληψη, έχει την πρώτη, δεν έχει τη δεύτερη, έχει λάθος τους βαθμούς των υπαλλήλων, έχει μέσα την Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία έχει ολοκληρώσει τη θητεία της. Εμείς καλοπροαίρετα ζητούμε από εσάς να αναβληθεί το θέμα, να έρθει σωστά η εισήγηση και να έρθει και το χαρτί αυτό της διαχειριστικής αρχής να αιτιολογεί, γιατί ξανά πρέπει να ορίσουμε επιτροπή έστω παραλαβής. Αν αυτά δεν υπάρχουν γραπτός και όχι προφορικός, εμείς το θέμα το καταψηφίζουμε. Ωραία, και η πρόταση του Προέδρου είναι το θέμα θα περάσει και θα σταλεί ορθή επανάληψη με τους βαθμούς των υπαλλήλων και πάμε το θέμα προς ψήφισμα. Ακούω. Το καταψηφίζουμε. Με ορθή επανάληψη.
Το καταψηφίζουμε. Ωραία. Γιατί είναι λυπής, δεν είναι δικαιολογία. Το καταψηφίζουμε. Γιατί με τρεις φορές σταλεί, λάθος στην Επιτροπή και το έργο το έχουμε παραλάβει το μηχάνημα και έχει βγει και ο ανάδοχος, δεν γίνονται πουθενά. Να αλλάξουμε τρεις φορές στην Επιτροπή, αυτό δεν γίνεται πουθενά.